Δίχω τέλο η πολιτική θύελα και οι εκατέρωθεν βολέ που προκλήθηκαν μετά την αποκαλυπτική συνέντευξη του Νίκου Κότζια στην Κρήτη TV, το Γιώργο Σαχίνη και την εκπομπή Αντιθέσει, όπου αναφέρθηκε στα λεγόμενα του Πάνου Καμένου κατά τη διάρκεια του τελευταίου Υπουργικού Συμβουλίου. Λίγε ώρε μετά τα περίφημα tweets, ο Υπουργό Άμυνα έδωσε συνέχεια στην κόντρα, υποστηρίζοντα ότι δεν θα ασχοληθεί άλλο, επισημένοντα ωστόσο ότι όντω έκανε αναφορά στον Σόρο, αλλά για θέμα που αφορούσε το Υπουργείο Εξωτερικών και όχι την κυβέρνηση. Μάλιστα, επικαλείται και τα πρακτικά τη συνεδρίαση του επίμαχου Υπουργικού Συμβουλίου. Επειδή βλέπω όμω να γίνεται μεγάλη σπέκουλα και βλέπω να στείνονται ολόκληρα σενάρια πάνω από ε, πράγματα που δεν υπόθηκαν από μένα, να ξεκαθαρίσουμε ότι ποτέ δεν υπόθηκε ότι 50 εκατομμύρια πήρε η κυβέρνηση από το Σόρο. Αναφέρθηκα στον Σόρο σε σχέση με συνεργασία του Υπουργείου Εξωτερικών με εταιρεία εκδόσεων Visa. Δηλαδή έθεσε θέμα μυστικών κονδυλίων ο ίδιο. Όχι μόνο. Όχι μόνο. Είπε ότι ο Σόρο χρηματοδοτεί την ελληνική κυβέρνηση για να αγοράζει ξένου. Και ούτε 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 ούτε. Και έθεσε και αυτά βαριά. τα θέματα. Αλλά δεν είναι βαριά Βά για τον Νίκο Κοντζιά. Ε, μόνο. Αυτό το ζήτημα. Ουδή απάντησε. Πλην εμού. Ουδή. Πλην εμού. Δεν βρέθηκε ένα υπουργό να πει ότι με θίγει. Αφήστε τον κύριο Κοντζιά. Με θίγει και εμένα. Όχι. 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 Ούτε ο Πρωθυπουργό. Ούτε ο Πρωθυπουργό. Και εγώ είπα ότι σε μια κυβέρνηση που ανέχεται να παραβιάζετε η πολιτική τη και έχετε αυτή η παραβίαση να καλύπτεται από ένα τόνο λάσπη. Δεν μπορώ να συνεχίσω να με. Η Νέα Δημοκρατία κατέθεσε στον Άριο Πάγο το βίντεο με τη συνέντευξη του Νίκου Κοτζιά στην Κρήτη TV. Εννιά μέρε μετά το Υπουργικό Συμβούλιο, οι πολίτε εξακολουθούν να παρακολουθούν υπενιγμού και αλληλοκαταγγελίε μεταξύ κυβερνητικών στελεχών. Και ο κύριο Τσίπρα να παραμένει άφωνο. Αν όντω η κυβέρνηση δεν έχει να κρύψει τίποτα όπω ισχυρίζεται ο κ. Τζανακόπουλο, η λύση είναι απλή. Δώστε επιτέλου στη δημοσιότητα την επιστολή, Κωτζιά. Και τα πρακτικά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Χωρί να δίνει εξηγήσει για τι καταγγελίε, κοτζιά, το Μαξίμου εξαπολύει σκληρή επίθεση εναντίον τη Νέα Δημοκρατία και του Κινήματο Αλλαγή. Το γραφείο τύπου του Πρωθυπουργού κατηγορεί τα κόμματα τη αντιπολίτευση για προσπάθεια να εκτρέψουν τη συζήτηση από την πραγματικότητα τη υπόθεση Παπαντονίου, των Μαύρων Ταμείων και του χορού των εκατομμυρίων από την πραγματικότητα του διεφθαρμένου πολιτικού συστήματο που οικοδόμησαν. Σήμερα επέλεξε να διαψεύσει κατηγορηματικά. Για ποιο λόγο, αφήστε τώρα, το ανάργησε, το κρίνεται. Το ανάργησε, κρίνεται. Κατηγορηματικά ότι ουδέποτε ισχυρίστηκε πω οποιοδήποτε μέλο τη κυβέρνηση έχει χρηματιστεί. Και εκεί εγώ θεωρώ το θέμα λήξαν. Οι κύκλοι του Νίκου Κοτζιά αφήναν εχμέ ότι μπορεί να επιχειρηθεί να σβηστούν τμήματα από τα πρακτικά του Υπουργικού Συμβουλίου. Δεν ψεύδεται. Επιμένει σε όσα είπε δημοσίω. Προφανώ και ήταν αλήθεια. Αν κάποιοι μετά τη σιωπή στη Σύμβριση θέλουν να σβήσουν τμήματα από τα πρακτικά του Υπουργικού Συμβουλίου, είναι κάτι που δεν μπορεί να φανταστεί ο νους μας και το αποκλείουμε. Ο κ. Τζανακόπουλος υποστήριξε ότι δεν θα υπήρχε πρόβλημα να αποχαρακτηριστούν τα πρακτικά και να δοθούν στη δημοσιότητα.